Καλημέρα σε όλους σας φίλοι μου. Θα δούμε ένα βιντεάκι σήμερα με δύο κατσικάκια μικρά που μείναν ορφανά, δεν έχουνε μάνα. Η κατσίκα δυστυχώς μετά τη γέννα της, κάμια ώρα, μια μισή μετά, ψόφισε. Κάτι την πείραξε, κάποιο μικρόβιο πέρασε στο αίμα της και μας ψόφισε. Αυτά τα μικρά τα μεγαλώνουμε εμείς με τον πιπερό, εγώ και η γυναίκα μου. Πήρα όμως, τι καιρός ήμουνα, πρόλαβα πριν να ψοφήσει η κατσίκα, πρόλαβα και πήρα ένα ποτήρι γάλα, πρωτόγαλα, γιατί είναι απαραίτητο για το ξεκίνημα της ζωής τους και για ανοσία, γενικά βοηθάει στο ανοσοποιητικό τους και να τα βοηθήσει και να αναπτυχθούν. Το πρωτόγαλα είναι η βασική ανάγκη του μικρού κατσικιού. Η πρώτη του ανάγκη μόλις βγει. Μεγαλώνουν μεγάλα σκόνη. Βρίσκουμε ένα καλό γάλα και το ξεκινάμε με μια αρέωση μεγάλη σε σχέση με το νερό, δηλαδή να είναι λίγο αραιό όταν το πίνουν στην αρχή. Το ξεκινάω με 7 νερό ένα μέρος γάλα. Πάμε στα 6 μέρη νερό ένα μέρος γάλα και μετά στα 5 μέρη νερό ένα μέρος γάλα. Γίνεται πιο πάχη σιγά σιγά όσο το πίνουν. Φροντίζουμε έτσι ώστε να μην έχουμε κάποιο βακτήριο που να τα πειράξει και να έχουμε διάρειες, γιατί μετά από εκεί και πέρα είναι δύσκολο να τα προλάβουμε. Αν μας κάνουν διάρεια, ταΐζουμε ριζόνερο για να σφίξουν, ή μέσα στο γάλα τους αραιωμένο αρκετά ρίχνουμε ριζάλευρο ή μαύρο τσάι. Περνάνε και οι φίλοι κορνάρουν. Λοιπόν, ή μαύρο τσάι. Λοιπόν, εάν έχουμε προβλήματα διάρειας ή οτιδήποτε άλλο, μια και τα πιάσαμε την κουβέντα, ρίχνουμε... Παίρνουμε ένα μπουκαλάκι πενικυλίνη στρεπτομικίνη και με 2 γραμμάρια στο στόμα για 2-3 μέρες συνέρχονται. Αυτά. Παρακολουθήστε το βίντεο. Αν κάτι σας αρέσει, πατήστε το like από κάτω ή το κουμπάκι της εγγραφής για όσους θέλετε να γίνετε φίλοι μας και να βοηθήσετε το κανάλι μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.